Τελείωσε η διαδικασία του δικαστηρίου. Αποκαλύφθηκε και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ότι πρόκειται για μια συνδικαλιστική απόλυση που ενόχλησε την εργοδοσία, η δράση μου και η έντονη συνδικαλιστική δράση του σωματείου, η διεκδίκηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και των υπόλοιπων εργασιακών ζητημάτων που είχαν και έχουν ακόμα οι εργαζόμενοι. Προχωράμε δυναμικά για να ανακληθεί η απόλυση, να ανατραπούν όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι και με αποκορύφωμα τον νόμο Χατζηδάκη που απελευθερώνει τις συνδικαλιστικές απολύσεις. Έχουν γίνει συνδικαλιστικές απολύσεις με πολλά παραδείγματα, με αρχή δυστυχώς το δικό μας και στους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας με την απόλυση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και στο συνδικάτο, στα Πράκτικερ και σε άλλα σωματεία. Αυτή η κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη από τους εργαζόμενους. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δυναμώσουμε την πάλη μας, να ανατραπούν όλες αυτές οι συνδικαλιστικές απολύσεις, να πάρθουν πίσω τώρα, να ανατραπούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που μαυρίζουν τη ζωή της εργατικής τάξης και εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζόμενων.